ο κύριος Χρήστος Καραμάνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, στην περίοδο της Περιφερειάρχου κυρίας Ρένας Δούρου. Κύριε Καραμάνο, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροάτριες και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πείτε μας παρακαλώ, κύριε Καραμάνο, τι κάνατε εσείς ως προς τη διαχείριση σκουπιδιών? Κοιτάξτε, να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Γουρός. Βεβαίως. Εμείς όντως ακυρώσαμε τους διαγωνισμούς. Γιατί τους ακυρώσαμε? Διότι το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το οποίο δεν υπόθηκε προηγουμένως. Δηλαδή, δύο επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κορίνα Κρέτσου και ο κύριος Καρμένου Βέλα, ζήτησαν, συνένεσαν στην ακύρωση των διαγωνισμών ακριβώς γιατί το μοντέλο εκείνο ήταν λάθος και αντίθετο τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινάει από την ανακύκλωση. Εκείνο το μοντέλο είχε στηθεί χωρίς ανακύκλωση. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε πίσω και γι' αυτό. Μα τα εργοστάσια μέσα δεν θα είχαν και ανακύκλωση? Δηλαδή αυτές τις στα εργοστάσια αυτά. Όχι, κύριε. Διότι θα κατέληγε στους χιτά, θα κατέληγε το σκέλος εκείνο, δηλαδή το τμήμα εκείνο, αφού προηγουμένως είχε γίνει ανακύκλωση. Όχι. Αυτή είναι η ανακύκλωση δια της μηχανικής επεξεργασίας που αφορά ένα μικρό ποσοστό, ενώ η ανακύκλωση πρέπει να γίνεται όπως την ξέρουμε και την ξέρουν οι πολίτες. Μισό λεπτό παρακαλώ, μισό λεπτό σας παρακαλώ, κύριε Καραμάνο, μισό λεπτό. Παρακαλώ, κύριε Γιαννίρη, καλέστε τον κύριο Σγουρό να μας πει εάν είχε ανακύκλωση ή όχι το δικό του σχέδιο. Ενώ σε εσάς και θα το μεταφέρουμε. Ορίστε, κύριε Καραμάνο. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι η ανακύκλωση πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι μας, όπως την ξέρουμε και την κάνουμε πολλοί πολίτες αυτού του τόπου, να συνεχίζεται στους χώρους εργασίας, στους μεγάλους εργασιακούς χώρους και μονάδες, στρατιωτικά νοσοκομεία, γενικότερα, πώς να το πούμε, εστιατόρια κτλ. Και μετά. Η απάντηση είναι ότι υπήρχε σχέδιο ανακύκλωσης. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, κύριε Καραμάνο. Δεν ξέρω τι επικαλεστήκατε εσείς. Όχι, εγώ σας παρακαλώ και εγώ. Ναι, αντί να παρακαλιόμαστε, να βάζουμε τα στοιχεία κάτω. Ναι. Σας λέω, μπορώ να σας δώσω. Επειδή θυμάμαι ότι η δήλωση που είχε κάνει η κυρία Δούρου είναι ότι οι αντιμνημονιακοί μαζεύουν αλλιώς τα σκουπίδια. Εγώ. Όχι, θα μιλήσετε βεβαίως. Θα μιλήσετε. Απλώς θυμάμαι ότι το αντιμνημονιακό θα μαζεύει αλλιώς τα σκουπίδια. Γι' αυτό σας λέω τώρα, πείτε μας πώς ακριβώς ήταν του αντιμνημονιακού το μάζεμα. Κοιτάξτε, εάν θέλετε να πηγαίνουμε από θέμα σε θέμα, χωρίς να μένουν τεκμήρια και τεκμηριωμένη άποψη στους πολίτες, είναι δικαίωμά σας εσείς οι ιστορικοί δεσπότες. Εγώ όμως δεν είμαι αυτής της άποψης. Εγώ είμαι της άποψης των τεκμηρίων και της λογικής. Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπήρχε κατηγορηματικά το σκέλος της πρωτογενούς ανακύκλωσης, αυτής που κάνουμε οι πολίτες στα σπίτια μας και στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, πρώτον, και δεύτερον, δεν υπήρχαν τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό ήταν το βασικό πράγμα από το οποίο εμείς ξεκινήσαμε. Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων αναδήμω. Επειδή είπατε να πάρει ο κύριος Γιαννίρης προηγουμένως τον κύριο Σγουρό, πάρτε πάλι τον κύριο Σγουρό, σας παρακαλώ, και ρωτήστε πόσα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων είχε το δικό του σχέδιο. Να απαντήσει και σε αυτό, κύριε Γιαννίρη. Ευχαριστώ. Βεβαίως, για να μιλάμε συγκεκριμένα. Ναι. Βεβαίως, δεν είναι κανένα θέμα. Διότι η λογική εκείνου του σχεδίου, ενδεχομένως όχι με ευθύνη του κυρίου Σγουρού, αλλά των προηγούμενων οι οποίοι τα ξεκίνησαν, διότι ο κύριος Σγουρός σας είπε ότι εγώ παρέλαβα τη διαδικασία από ένα στάδιο και την έτρεξα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η προώθηση της διαδικασίας προσέκρουε στις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτον για την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων. Κλείνουμε για λίγο δεύτερον, και μετά τις εννέα συνεχίζουμε. Την αρχή της εγκύτητας. Και τρίτον, στις βασικές αρχές της ανακύκλωσης. Ωραία, πολύ καλά. Μετά το δελτίο ειδήσεων. Και ένα νέο μοντέλο. Ωραία, και να δούμε τι κάνατε εσείς και τι παραδώσατε εσείς παρακάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με απόλυτη τεκμηρίωση. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον κύριο Χρήστο Καραμάνο, έχει διατελέσει αντιπεριφερειάρχης οικονομικών στα χρόνια της Περιφερειάρχου κυρίας Δούρου, ο κύριος Καραμάνος, και συζητούμε πώς εκείνοι διαχειρίστηκαν το θέμα σκουπιδιών. Λοιπόν, κύριε Καραμάνο, κάνω μια σύνοψη. Εσείς είπατε ότι είναι φαραωνικό όλο αυτό το σχέδιο του Σγουρού. Ήρθε η Ευρώπη, συμφώνησε μαζί σας διότι δεν βρήκε ανακύκλωση στο σχέδιο. Και τι παραδώσατε, παρακαλώ? Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι.
και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Και ήθελα να σας λίγο τροποποιήσω αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως ως συμπέρασμα της πρώτης μας επικοινωνίας. Εμείς εστιάσαμε στο ότι δεν υπήρχε στο σχέδιο της προηγούμενης διοίκησης πρωτογενής ανακύκλωση, πράγμα το οποίο επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία συνένωσε και πρότεινε, αν θέλετε, την ακύρωση των διαγωνισμών οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί. Εμείς λοιπόν κάναμε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, φτιάξαμε ένα νέο συμβατό με τις περιβαλλοντικές ανάγκες και βεβαίως με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως περιβαλλοντικούς στόχους. Ναι, τι φτιάξατε? Εννοώ ένα νέο μεγάλο ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος εγκρίθηκε στις αρχές του 2017 από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Προχώρησαν τοπικά σχέδια διαχείρισης στους 62 από τους 66 δήμους της Αττικής. Και τελικά πού κατέληγαν, είναι... Έλεγα λοιπόν ότι η Λιβερή εξαίρεση ήταν ο Δήμος Αθηναίων. Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος Δήμος της Αττικής. Δεύτερον, προχωρήσαμε την διευθέτηση των διαφόρων χαδά, των χώρων όπου ανεξέλεγκτα διατίθενται τα προϊόντα των χωματερών, για τα οποία η χώρα μας πλήρωνε ορισμένα εκατομμύρια ευρώ κατέτος πρόστιμα. Όλα αυτά 11 και πού κατέληγαν τα σκουπίδια, κύριε Καραμάνη? Θα φτάσουμε, κύριε Καραμάνη. Πού κατέληγαν? Τι κάναμε? Πού κατέληγαν τα σκουπίδια? Θα μάθετε. Ναι. Θα σας πω, κύριε Πορτσάλη. Το δεύτερο λοιπόν πράγμα είναι η τακτοποίηση του ζητήματος με τις ανεξέλεγκτες χωματερές. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι προχώρησε η ανακύκλωση και μπορώ να σας πω ότι από 115.000 τόνους τους οποίους επεξεργαζόταν το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης, το οποίο υπάρχει στα Λιώσια, φτάσαμε στις 180.000 τόνους, αύξηση πάνω από 50%. Και πού κατέληγαν τα κοινά σκουπίδια? Τέταρτον, περιμένετε, θα φτάσουμε σε όλα, θα τα πούμε, κύριε Πρωτοσάλτε. Μισό λεπτό. Και κάναμε επίσης πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την χωροθέτηση και τις διαδικασίες χωροθέτησης των μονάδων. Αυτά μπορούσαν να γίνουν. Ωραία. Πού κατέληγαν τα σκουπίδια, χρόνια, τα κοινά, πού κατέληγαν? Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο χώρος επεξεργασίας και ταφής των απορριμμάτων ήταν αυτός τον οποίο είχαμε κληρονομήσει. Μάλιστα, κάπως βελτιωμένος λόγω της αύξησης της διαδικασίας. Τον οποίο επεκτείνατε. Όχι, δεν επεκτείνατε. Αλλά... Περιμένετε λίγο. Προσέξτε τώρα σε ποιο σημείο βρισκόμασταν και σε ποιο σημείο εμείς προχωρήσαμε και ετοιμάσαμε το σχέδιο της διαχείρισης του καφέ κάδου. Καφέ κάδος είναι τα βιοαπόβλητα. Πού καταλήγαν τα σκουπίδια, κύριε Καραμάνο? Πού καταλήγαν τα σκουπίδια? Κοιτάξτε, κύριε Ποδοσάλτε. Άλλαξε ο χορός. Στη Φιλή δεν πήγαιναν στα εκεί, στο γνωστό. Ακούστε λίγο. Ναι. Εσείς στην προηγούμενη ώρα που παρακολουθούσα την εκπομπή σας, λέγατε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Και είπατε ότι για να γίνει. Πήρατε ένα σχέδιο, το ακυρώσατε. Κύριε Καραμάνο, πήρατε ένα σχέδιο, το ακυρώσατε. Και αντιπεριβαλλοντικό. Ναι, σύμφωνοι, τα είπατε. Τα ακυρώσατε. Φτιάξαμε ένα σχέδιο μέσα σε δύο. Πού κατέληγαν στη θητεία της κυρίας Δούρου? Πού κατέληγαν τα σκουπίδια? Βεβαίως, μα σας το είπα, σας έχω απαντήσει. Εκεί που πήγαιναν πάντα. Μάλιστα. Προφανώς. Το θέμα όμως είναι. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Διότι δεν αλλάζουν. Εμείς βάλαμε τις βάσεις για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ουσιώδες. Ναι. Δεν είναι να δούμε μόνο τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά να δούμε και το υπόβαθρο του. Από το γραμματικό, την Κερατέα και τη Φιλή, τι προτείνατε? Ποια σημεία προτείνατε? Γρήγορα, πρέπει να την κλείσω, κύριε Καραμάνο. Πείτε μου, τι προτείνετε? Φύγαμε από το γραμματικό, από την Κερατέα και τη Φιλή. Τι προτείνατε? Ας σας πω. Πείτε. Αφήσαμε να ολοκληρώσω το ουσιώδες που έλεγα προηγουμένως. Λέω ότι εμείς θέσαμε τις βάσεις, βγάλαμε τους διαγωνισμούς. Πού όμως, πείτε μου τη χωροθέτηση, πού τα τοποθετήσατε εσείς? Περιμένετε, κοιτάξτε, με διακόπτετε, γιατί δεν θέλετε να ακουστεί αυτό το οποίο θέλω να πω. Να βγάλω το συμπέρασμα. Κύριε, πείτε το, ορίστε. Εντάξει, ωραία. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε 2-3 λεπτά, εγώ θα ολοκληρώσω. Θα κάνω διάλειμμα. Να πάμε μετά τις κοιμήσει, αλλά πείτε το. Να πάω να κάνω διάλειμμα τώρα. Ναι. Ωραία, κλείστε. Να σας ξαναπάρω για να μην λέτε ότι δεν σας αφήνω να τα πείτε. Κλείστε. Δεν πρέπει να κάνω διάλειμμα. Επιτρέψτε μου, πρέπει να κάνω διάλειμμα, λέω. Τι να κάνω, πρέπει να πέσουν διαφημίσεις. Λοιπόν,
Φαντάζομαι θα το πείτε μετά. Περιμένει και ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, να δούμε ένα θέμα που αφορά στα ενεργειακά. Αμέσως μετά τον κύριο Καραμάνο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Καραμάνος έχει διατελέσει αντιπεριφερειάρχης οικονομικών επιθητείας Ρένας Δούρου. Να καταλήξουμε στο σχέδιο που παρέδωσε η κυρία Δούρου αναφορικώς με την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ορίστε, κύριε Καραμάνο, πείτε μου και τη χωροθέτηση. Καλημέρα σας για τρίτη φορά. Καλημέρα σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας, κύριε Πρωτοσάλτε. Σας ευχαριστώ. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα οποία πέτυχε η διοίκηση της κυρίας Δούρου ήταν πρώτον να προχωρήσει η ανακύκλωση, δεύτερον να κλείσουν οι ανεξέλεγκτες χωματερές, τρίτον να φτιαχτεί ένα νέο αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης με έμφαση στην ανακύκλωση και στα τοπικά σχέδια διαχείρισης και βεβαίως με χωροθετημένες μονάδες επεξεργασίας. Και τέταρτον, να προχωρήσει, θα σας απαντήσω. Και τέταρτον, κρισιμότατο, να προχωρήσει η διαχείριση των δύο αποβλήτων, τα οποία είναι κρίσιμο, πρέπει να το γνωρίζουν αυτό οι ακροατρίες και οι ακροατές μας, αποτελούν το 40% του συνόλου των απορριμμάτων. Εάν λύσουμε το ζήτημα των δύο αποβλήτων. Λοιπόν, η χωροθέτηση έγινε σε αποκεντρωμένες μονάδες, αναπεριφερειακές ενότητες. Δηλαδή. Θα σας πω. Σε ό,τι αφορά τον κεντρικό τομέα, οι χώροι οι οποίοι είχαν προσδιοριστεί προς διαβούλευση με τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, ο πρώτος χώρος αφορούσε το χώρο που ήταν θεσμοθετημένος ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα. Μάλιστα. Ελαιώνας. Αθήνα, άλλο σημείο. Πάμε. Επόμενο. Θα φτάσουμε ένα-ένα. Όχι, okay, δεν έχω ατελείωτο χρόνο, κύριε Καραμάνο. Σας παρακαλώ, παραθέστε μου τις, για να τα σημειώσω. Ελαιώνας, άλλη περιοχή. Δεύτερη περιοχή είναι ο χώρος του Γραμματικού. Γραμματικό. Άρα δεν διαφέρατε από την προηγούμενη πρόταση. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο. Με συγχωρείτε, δεν υπήρχε χώρος. Κύριε Καραμάνο, σας παρακαλώ. Το κεντρικό τομέα. Ναι, ωραία. Εντάξει, ωραία. Γραμματικό έλεγε και την προηγούμενη πρόταση. Ελαιώνα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Εσείς τι είπατε, κύριε Καραμάνο. Εσείς ναι, υπήρχαν τρεις επιλογές σε ό,τι αφορά το νότιο τομέα. Ωραία. Υπήρχαν άλλες δύο επιλογές σε ό,τι αφορά το χώρο των βορείων προαστίων. Και εκεί που είμαστε κοντά, ας το πούμε έτσι, με το Δήμο Αθηναίων, κοντά στο χώρο της, για παράδειγμα, της Πανεπιστημιούπολης και τα λοιπά, υπήρχε πάλι μία δυνατότητα εκεί που ήταν ένα πρώην εργοστάσιο κατασκευής σκυροδέματος. Θα μπορούσε και εκεί πέρα να κατασκευαστεί μία μονάδα. Άλλη περιοχή. Σας έχω πει τέσσερις ήδη αποκεντρωμένες, κύριε. Νότια προάστια πού? Εντάξει. Νότια προάστια πού? Βεβαίως μπορούσε καταρχήν, το πρώτο και το πιο εύκολο, εάν υπήρχε συνένεση, υπήρχε συγκεκριμένος χώρος κοντά στην επένδυση του ελληνικού, τμήμα του οικοπαίδου, ελάχιστο τμήμα του οικοπαίδου, θα μπορούσε να διατεθεί για μια σοβαρή μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται το να υπάρξει μέσα στην επένδυση του ελληνικού μια μονάδα, αλλά πολύ μικρότερης δυναμικότητας. Εμείς λέγαμε ότι η θα μπορούσε να είναι πιο διευρυμένη. Ωραία. Λοιπόν, και κλείνουμε. Εν τέλει, λοιπόν, το σχέδιο πολύ ωραία. Και κλείνουμε. Ωραία. Δώσατε 36 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Το σήμα θα το βρούμε όταν θα ακούσουμε το σήμερα. Περιμένετε, δώσατε 36 εκατομμύρια. Με συγχωρείτε. Δώσατε. Μισό λεπτό. Όχι, θα σας πω μισό λεπτό. Όχι. Θα σας πω. Μισό λεπτό. Δώσατε το 2019 36 εκατομμύρια. Χωρίς ΦΠΑ, για επέκταση χιτά στη Φυλή. Σωστά. Προσέξτε. Για απάντηση. Ναι, για ένα περιορισμένο διάστημα μέχρι να δουλέψει αυτός ο νέος σχεδιασμός. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν θα ακούσουμε τον κύριο. Ακούστε με λίγο. Θα ακούσουμε αύριο τον κύριο Σγουρό και θα επανέλθω με την κριτική σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Για 30 δεύτερα σας παρακαλώ να πω κάτι που το θεωρώ κρίσιμο. Ναι. Θεωρώ ότι το ζήτημα των απορριμμάτων δεν προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε μια ουσιώδη διαπαραταξιακή διαδικασία που να καταλήξει στην καλύτερη τεχνική λύση και να φτιάξουμε εργοστάσια αντίστοιχα με αυτά τα οποία υπάρχουν στη Βιέννη, για παράδειγμα. Πολύ ωραία. Μνημονιακή και αντιμνημονιακή μαζί, έτσι. Γιατί το ιδεολογικό το καθόρισε η κυρία Δούρο όταν εξελέγει ότι οι αντιμνημονιακοί θέλετε, τα μαζεύουν αλλιώς. Όχι, θέλετε. Γεγονός. Fact. Γεγονός. Δεν είναι το βγάζω από το μυαλό μου.
Βεβαίως. Ναι. Σας λέω ποια πολιτική υποστηρίζουμε και ωραία. Σε ποια διαδικασία είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε και να προσέλθουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Πέρα από μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Χαίρομαι που αλλάξατε. Χαίρομαι που αλλάξατε. Καλημέρα σας. Δεν αλλάξαμε. Έτσι ήμασταν πάντα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.